Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Τετάρτη 30 Δεκεμβρίου. Καλώς ήρθατε στις δημοσκοπήσεις. Χρόνια σας πολλά. Προπαραμονή πρωτοχρονιάς. Και εδώ σας έχουμε ετοιμάσει για άλλη μια φορά μια πιο ιδιαίτερη εκπομπή. Αντιλαμβάνεστε λόγω του εορταστικού κλίματος. Θα δούμε πολλά θέματα όμως και της επικαιρότητας σε αυτό το ημίωρο που βρισκόμαστε εδώ στον τηλεοπτικό αέρα του Attica TV. Θα ξεκινήσω δίνοντας τρόπους επικοινωνίας για να στέλνετε δικά σας μηνύματα, παρατηρήσεις, επισημάνσεις και φυσικά το ρεπορτάζ από τις δικές σας περιοχές. Δημοσκοπήσεις παπάκι Attica TV.gr στο Twitter, στο Facebook Δημοσκοπήσεις Attica TV. Το email της εκπομπής είναι το δημοσκοπήσεις παπάκι Attica TV.gr. 211-2700711 είναι το τηλέφωνο του σταθμού και της εκπομπής και φυσικά www.attica.gr ηλεκτρονική μας διεύθυνση και δημοσκοπήσεις Attica TV το κανάλι μας στο YouTube για να παρακολουθείτε τις συνεντεύξεις που κάνουμε εδώ καθημερινά. Θα πάμε πρώτα να δώσουμε το στίγμα της επικαιρότητας βάσει των όσων είπε χθες ο κύριος Χαρδαλιάς σχετικά με τη Δυτική Αττική. Και αμέσως μετά θα αλλάξουμε τελείως κλίμα και θα υποδεχθούμε και θα συνομιλήσουμε τον εντεταλμένο Σύμβουλο Πολιτισμού της Περιφέρειας Αττικής, αλλά και πολύ διακεκριμένο και γνωστό ηθοποιό και δημιουργό και σεναριογράφο, τον κύριο Χάρη Ρώμα, και άλλα πολλά σας έχουμε για τη συνέχεια της εκπομπής. Πάμε σε αυτό το σημείο να παρακολουθήσουμε τι είπε ο Νίκος Χαρδαλιάς, ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη σχετικά και Πολιτικής Προστασίας σχετικά με την επιδημιολογική κατάσταση στη Δυτική Αττική. Που αποφασίστηκε ομόφωνα η παράταση των πρόσθετων περιοριστικών μέτρων στους Δήμους Ασπροπύργου και Ελευσίνας της Δυτικής Αττικής μέχρι και την Τετάρτη 6 Ιανουαρίου στις 6 το πρωί. Η απόφαση αυτή βασίστηκε απόλυτα στα επιδημιολογικά δεδομένα και κυρίως στο γεγονός ότι ο αριθμός των ενεργών κρουσμάτων στις περιοχές αυτές παραμένει υψηλός και ο αριθμός των κρουσμάτων ευτυχώς δεν δείχνει αύξηση όπως την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά οριακή υποχώρηση. Πιο συγκεκριμένα στις 17 Δωδεκάτου, η μέρα έναρξης των πρόσθετων περιοριστικών μέτρων, στο Δήμο Ασπροπύργου υπήρχαν 166 ενεργά κρούσματα, στο Δήμο Ελευσίνας 165 ενεργά κρούσματα, ενώ σήμερα ο αριθμός των ενεργών κρούσματων παραμένει υψηλός, μια και βρίσκονται στα 95 και 53 κρούσματα αντίστοιχα, ενώ το RT στην ευρύτερη περιοχή παραμένει κοντά στο 1. Στην περίπτωση του Δήμου Μάνδρας Ιδηλίας αποφασίστηκε ομόφωνα η άρση των πρόσθετων μέτρων, καθώς τα ενεργά κρούσματα έχουν υποχωρήσει από τα 30 που ήταν στις 17 Δεκεμβρίου, στα 14 σήμερα. Μάλιστα, είδαμε την επιδημιολογική κατάσταση στη Δυτική Αττική. Ερχόμαστε εδώ στο στούντιο να σας παρουσιάσω δίπλα μου φυσικά βρίσκεται η Ματίνα Πολυχρόνη, όπου και στη συνέχεια θα δούμε και άλλες αυτοδιοικητικές ειδήσεις. Αλλά πριν από αυτό, Ματίνα, θα πάμε να υποδεχθούμε έναν, όπως είπα και πριν, πολύ γνωστό σεναριογράφο, ηθοποιό, πολύ επιτυχημένο, αλλά θα του ζητήσουμε και την αυτοδιοικητική του, θα επικαλεστούμε και την αυτοδιοικητική του ιδιότητα σήμερα και έχουμε στον Skype τον κύριο Χάρη Ρώμα. Κύριε Ρώμα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Λεμό. Καλησπέρα κυρία Πολυχρόνη, θα σε αποκαλώ Ματίνα, γιατί είμαστε παλαιοί γνωρίμοι. Βέβαια. Μπήκα και εγώ στην παρέα σας ως πιο καινούργιος. Τώρα θα είσαι και εσύ ο Γιώργος. Μεγάλη μας χαρά, κύριε Ρώμα. Μεγάλη μας χαρά και τιμή. Σας ευχαριστούμε. Χριστούγεννα online, να ξεκινήσουμε. Η πρωτοβουλία της Περιφέρειας Αττικής. Είναι δύσκολες οι ημέρες, όμως προσπαθήσατε, υπό το συντονισμό σας φυσικά, να κάνετε πιο ευχάριστες για όλους μας αυτές τις εορταστικές ημέρες. Πείτε μας λίγο για αυτή την πολύ σημαντική και ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία σας. Έχουμε δει πολλούς καλλιτέχνες να έχουν συμμετάσχει με συναυλίες, έχουμε δει παραμύθια, έχουμε ακούσει μάλλον παραμύθια. Πείτε μας γι' αυτό, Χριστούγεννα online. Η περιφέρεια, το τμήμα πολιτισμού της Περιφέρειας Αττικής ήταν το πρώτο τμήμα, ο πρώτος φορέας που, πολιτισμού που αποφάσισε να κάνει live streaming εκδηλώσεις. Και αυτό έγινε το καλοκαίρι. Όταν είχαν ξεκινήσει οι εκδηλώσεις, εμείς κάναμε και αυτό το καλοκαίρι σαν περιφέρεια ένα από τα μεγαλύτερα προγράμματα πολιτισμού που έχουν γίνει ποτέ, βασικά το μεγαλύτερο που έχει γίνει ποτέ στο κομμάτι του πολιτισμού, είτε παλαιότερα που αποκαλούνται ονομαρχίες ή περιφέρειες, είτε σε οποιαδήποτε περιφέρεια της Ελλάδας. Ένα πρόγραμμα πολιτισμού που κόστισε πάνω από 1 εκατομμύριο. Είχαμε κάνει και press conference γι' αυτό. Και προσπαθήσαμε να είναι, όπως προσπαθούμε πάντα, να είναι πολυσυλλεκτικό, με πολλούς καλλιτέχνες και με γνώμονα και την ψυχαγωγία και την καλλιέργεια των πολιτών, αλλά ταυτόχρονα και το περίφημο support art workers,
δηλαδή την βοήθεια σε καλλιτέχνες και ανθρώπους που δουλεύουν για τον πολιτισμό, τεχνικούς κλπ. Οι οποίοι χρήζουν μεγάλης βοήθειας, επειδή η κλάδη αυτή είναι ιδιαίτερως ευαίσθητη σε περιόδους οικονομικής κρίσης. Είναι καλό, κύριε Ρώμα, θα μου επιτρέψετε να το επισημάνουμε αυτό, γιατί ναι μεν η στήριξη των πολιτών που θέλουν με κάποιο τρόπο να ψυχαγωγηθούν, αλλά και ο δικός σας ο κλάδος, ο δικός σας ο χώρος, μέσα σε αυτή την πανδημία και σε αυτή την περίεργη συγκυρία, αντιμετωπίζει πολλές δυσκολίες. Χρειάζεται στήριξη. Πολλές, πολλές. Εγώ θα είμαι ειλικρινής, ξέρετε, επειδή εύκολα γκρινιάζουμε, αφού πρώτα σας επισημάνω για τους θεατές, ξέρω ότι εγώ δεν εκλέχτηκα κάτω από καμία κομματική σημαία. Εκλέχτηκα ως Περιφερειακό Σύμβουλο στην αρχή και μετά τομέα πολιτισμού, με την αγάπη του κόσμου, προφανώς γιατί έχω μεγάλη αναγνωρισιμότητα λόγω της δουλειάς μου. Ο δε Γιώργος Πατούλης υπήρξε συμφοιτητής μου στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Είμαστε φίλοι πολλά χρόνια. Και με έπεισε να το κάνω αυτό, δηλαδή να αρπάξω αυτή την πρόκληση και πρόσκληση και το έκανα. Και δεν το μετάνιωσα και αυτό, γιατί πράγματι ο Γιώργος είναι ένας άνθρωπος πολύ κατάλληλος για το πόστο που κατέχει. Ένα πόστο που, όπως ξέρετε όλοι, μια θέση δηλαδή που θεωρείται πολύ μεγάλης ευθύνης. Η θέση του Περιφερειάρχου της Αττικής αποκαλείται άτυπα ως δεύτερος πρωθυπουργός. Είναι τόσο υψηλά ιστάμενη θέση. Και ο Γιώργος είναι κατάλληλος γιατί έχει ηγετικά προσόντα, είναι εύστροφος, είναι ισορροπιστής και είναι, ρε παιδί μου, και ακούραστος. Εγώ πάντα είχα συνηθίσει να μου λένε όλοι πώς θα καταφέρετε, κύριε Ρώμα, και κάνετε όλα αυτά. Δηλαδή, στον καλλιτεχνικό κόσμο, θεωρούμε επίσης ένας ακούραστος που γράφει, παίζει, σκηνοθετεί, γράφει στίχους. Έχω δηλαδή την πλήρη ευθύνη των παραστάσεων που ανεβάζω. Είναι καλλιτεχνικός υπεύθυνος για τις σειρές που παίζονται στην τηλεόραση. Έκανα σινεμά λίγο και θα κάνω και άλλο. Δηλαδή, σε όλους τους τομείς δραστηριοποιούμε. Αλλά απαντώ πλέον ότι πρέπει πού να δείτε τον Γιώργο Πατούλη, που ξεκινάει από τις 7 η ώρα το πρωί και φεύγει μία η ώρα πολλές φορές από το γραφείο το βράδυ ή τελειώνει σε κάποιες διασκέψεις που γίνονται, που κρατάνε μέχρι πολύ αργά, οι επισκέψεις. Τώρα επισκέψεις δεν γίνονται πια. Αλλά αυτό που μπορώ να σας πω, και το λέω με πλήρη ειλικρίνεια, είναι ότι ο θυρωρός του κτηρίου στη συγκρούπου φιλοξενεί την περιφέρεια, ένα από τα κτίρια που φιλοξενώ την περιφέρεια, με σταμάτησε μια μέρα και μου είπε ότι, κύριε Ρώμα, εγώ είμαι πάρα πολλά χρόνια εδώ, έχει περάσει πολιτικό προσωπικό. Αυτό που μου συμβαίνει εδώ, τον τρόπο που εργάζεστε και το ωράριο που ακολουθείτε, που δεν είναι ωράριο, είναι εκτός ωραρίου, πάρα πολλές ώρες, δεν το έχω ξαναδεί ποτέ. Και το είπα στον Γιώργο, γιατί πιστεύω ότι αυτό είναι μεγάλο παράσημο. Όταν οι εργαζόμενοι βλέπουν και αναγνωρίζουν ότι δεν έχεις έρθει απλά για να εκμεταλλευτείς την καρέκλα ή να πάρεις κάποια λεφτά. Εγώ προσωπικά δεν παίρνω καν. Είναι εύκολος αυτός ο συνδυασμός. Δηλαδή, το καλλιτεχνικό σας κομμάτι, η καλλιτεχνική σας φύση, η δραστηριότητά σας σε αυτό το ιδιαίτερο κομμάτι, με την εντός εκτός εισαγωγικών πολιτική, που είναι και η αυτοδιοίκηση. Κοιτάξτε, για τον κάθε άνθρωπο, ο δείκτης ευκολίας και δυσκολίας είναι προσωπικός και ιδιαίτερος. Θα μπορούσα να σας πω ότι είναι δύσκολο. Και είναι, γιατί για να μπορέσεις να κάνεις τόσα πολλά όσο κάνω αυτή τη στιγμή, μοιάζει σχεδόν ανέφικτο. Θα σας πω όμως ότι είναι ευκολότερο από ό,τι πίστευα, γιατί υπηρετώ πράγματα τα οποία με ενδιαφέρουν όλα. Κάποια τα αγαπώ, όπως την τέχνη, και κάποια
αισθάνομαι ότι προσφέρω κοινωνικό έργο και με εκφράζει όπως αυτό που κάνω στην περιφέρεια. Με αυτή την έννοια, όταν κάνεις πράγματα τα οποία σε αφορούν και σε ενδιαφέρουν, ο κόπος ελαχιστοποιείται. Αυτό το έχω απαντήσει και σε συνεντεύξεις μου άλλες, που με έχουν ερωτήσει νέα παιδιά από την σχολεία, που μου έχουν ζητήσει να τους δώσω συνέντευξη και βεβαίως μας αφορά πάντα πώς σκέφτεται ένας άνθρωπος και με ποιο τρόπο τον οθετούμε. Και λέω πάντα ότι ο κόπος ελαχιστοποιείται όταν ασχολείσαι με το αντικείμενο που αγαπάς. Τώρα οι πολιτικοί, επειδή εύκολα διαβάλλονται οι πολιτικοί και είναι και μια πολύ μεγάλη παγίδα για ένα καλλιτέχνη, γιατί απαξιώνεσαι εύκολα. Δηλαδή σου λέει τι δουλειά έχει αυτό. Και μάλιστα τα τελευταία χρόνια πρέπει να συνυπολογίσουμε ότι με την κρίση κυρίως και ίσως και τα προηγούμενα χρόνια οι πολιτικοί απαξιώνονται άρδιν. Δεν είναι και η πιο έξυπνη κίνηση να πας να μπλέξεις, εκτός αν είσαι από αυτούς που ψάχνουν να βρουν μια τρύπα να τρυπώσουν και να οικονομήσουν. Δεν είναι αυτή η περίπτωση. Και γιατί το λέω αυτό. Δεν έχετε στις ανάγκες. Γιατί το λέω αυτό. Γιατί εγώ όταν αποφάσισα να το κάνω, το έκανα πλήν ενέργεια. Δηλαδή δεν ήμουν σε αποδρομή καλλιτέχνης. Ήμουν ένας καλλιτέχνης που κάνει το καφέ της χαράς, που του ζητήθηκε επόμενο συμβόλαιο μεγάλο, που με καλοπληρωμένο. Τώρα, συγγνώμη κύριε Ρώμα, με βάζετε, παρόλο που θα μιλούσαμε περισσότερο για την αυτοδιοικητική σας ιδιότητα, δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω, νομίζω είναι πολύ δύσκολο να έχουμε καλεσμένο τον Χάρη Ρώμα και να μην το ρωτήσουμε για τα επόμενα σχέδια. Γιατί το είπατε και θέλω να το εκμεύσω, μιλήσατε για το σινεμά πριν και είναι φαντάζομαι ένας από τους επόμενους στόχους σας, αλλά και η τηλεόραση πέρα από το καφέ της χαράς, φαντάζομαι ότι υπάρχει ένας προγραμματισμός και για μετά. Υπάρχει πρώτα απ' όλα το καφέ της χαράς, δεν έχουμε τελειώσει ούτε καν να γράφουμε τα επεισόδια ή συγγραφείς. Εγώ και η Άννα είχαν ξοφιά. Και συνεχίζονται τα γυρίσματα. Θα είναι μέχρι, θα παίζεται το μέχρι τον Ιούνιο. Και αυτό γιατί αποφάσισα να μην πάει η επόμενη χρονιά. Με το κανάλι το διαπραγματεύτηκε. Γιατί έχει ένα φανατικό δικό του κοινό και είναι προσοδοφόρο. Ήταν δική σας απόφαση δηλαδή. Να μην συνεχίσει πέραν από τον Ιούνιο, ήταν δική σας απόφαση. Δεν θέλω να συνεχίσει άλλο, γιατί πιστεύω ότι ήταν μια πολύ ωραία επάνωδος. Ξαναφέραμε τους ήρωες για να κλείσουν την ιστορία που είχαν αφήσει ανοιχτή και δείξαμε και τους μικρούς. Αυτό ήταν και το έναυσμα. Που ήταν τότε μικροί, πώς είναι τώρα μεγάλοι και πώς συνδέθηκαν όλα τα πράγματα αρμονικά ή μη αρμονικά. Μαζί τους. Τα παιδιά εκείνα με οδήγησαν στο να συνεχίσω την ιστορία, γιατί και τα δύο γίνανε ηθοποιοί. Και το παιδί που έκανε ο Πάρης ο Κατσολιάς που υποδιότανε το γιο μου, τον Εμμανουήλ, και η ανιψιά μου, η κόρη της αδερφής μου, που υποδιότανε την κόρη της Ρένιας, της Χαράς. Τα δύο αυτά παιδιά, επειδή το μικρόβιο μπαίνει και δεν βγαίνει εύκολα, αποφασίσαν να γίνουν ηθοποιοί. Η ανιψιά μου, να πω ότι τελείωσε η νομική φέτος. Δηλαδή ακολούθησε και αυτή τα χνάρια του θείου της που έκανα ιατρική και παράλληλα αποφάσισα να γίνω καλλιτέχνης και μάλιστα σε πλήρη απασχόληση σε πολλούς διαφορετικούς τομείς. Θα δούμε τώρα τι το κάθε παιδί, τι εξέλιξη θα έχει. Αλλά πάντως ήταν ένας λόγος που σκέφτηκα ότι θα είναι πολύ ωραίο για το σενάριο αυτά τα δύο ίδια παιδιά που μεγάλωσαν να ξαναβρεθούν σαν ηθοποιοί επαγγελματίες πλέον και να χτίσουμε μια ιστορία και γύρω από μένα και τη Ρένια φυσικά και γύρω από το περίφημο Φατσέα, το Γεράσιμο που είναι ένας σπουδαίος ηθοποιός και την Τζόις που είναι μια περίφημη ηθοποιός αλλά και γύρω από τα νεότερα παιδιά. Και περάσαμε και περνάμε πάρα πολύ καλά ακριβώς γιατί συνδυάζονται οι νέοι με τους παλιούς και υπάρχει τόσο πολύ αγάπη σε αυτή τη δουλειά. Δίνετε βήμα, κύριε Ρώμα, αυτό είναι το σημαντικό. Ότι δίνετε βήμα και στους νεότερους και αυτό το αποδείξατε για ακόμη μια φορά. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε σε επόμενη συνέντευξη. Δεσμεύομαι, φαντάζομαι θα είναι αποδεκτό και από εσάς, κύριε Ρώμα, να πούμε πολύ περισσότερο όταν οι υγειονομικές συνθήκες το βεβαίως. Εννοούν. Απλώς θα σας πω ότι αλλά εγώ θα συνδυάσω στην πορεία μου. Πριν κλείσουμε, να μας πείτε τα επόμενα σχέδιά σας. Θα σας πω πρώτα απ' όλα ότι. Τα επόμενα σχέδιά μου θα συνεχιστούν και για πολλά χρόνια.
να είναι σύνθετα. Δηλαδή, αποφάσισα και με την τέχνη. Φυσικά δεν μπορώ να εγκαταλείψω αυτό που αγαπάω, που με έκανε γνωστό, που με έκανε δυνατό, που πάτησα στα πόδια μου γερά και με έκανε και ευτυχισμένο. Αλλά θα δούμε με πόσο επιλεκτικά θα γίνεται αυτό. Και παράλληλα, θα συνεχίσω να ασχολούμαι με την αυτοδιοίκηση, γιατί μου αρέσει, μου ταιριάζει. Αισθάνομαι ότι επιτελώ ένα έργο που είναι ουσιαστικό και αποφάσισα να μείνω και εκεί. Μάλιστα. Κατά τα άλλα, για να ολοκληρώσω το ερώτημα με τις γιορτές που κάνουμε τώρα, η περιφέρεια δεν θα μπορούσε να λείπει και από αυτό το κομμάτι των Χριστουγέννων. Δεν θα μπορούσε να μην γιορτάσει τα Χριστούγεννα. Πρώτη φέραμε το live streaming το καλοκαίρι, τότε που μας βρίζανε κάποιες παρατάξεις και λέγανε τι είναι αυτά τα περίεργα πράγματα, τα live streaming και τι γίνεται με τα πνευματικά δικαιώματα κλπ. Τα ξεκαθαρίσαμε. Κάναμε τους καλλιτέχνες ευτυχισμένους, σχετικά ευτυχισμένους, γιατί σε σχέση με τη δυσκολία των εποχών, γιατί βρήκανε δουλειά και κάποια χρήματα. Θέλω να σας πω ότι οι καλλιτέχνες και οι κλάδοι εργαζόμενοι στον πολιτισμό έχουν εκφράσει, σε αντίθεση με πολλές φορές με αυτό που εκφράζουν για το Υπουργείο Πολιτισμού, τις αντιθέσεις που έχουν με την κυρία Μεντώνη, έχουν εκφράσει δημόσια την ευγνωμοσύνη και την ευχαρίστηση και την εκτίμηση για τον Περιφερειάρχη και το έργο που προσπαθούμε να κάνουμε στο Τμήμα Πολιτισμού. Και για μας αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Δεν ξέρετε πόσο δύσκολο είναι όταν μιλάμε για καλλιτέχνες να τους αποσπάσεις την εκτίμηση. Είναι ένας διαδραστικός κλάδος ειδικών ανθρώπων, δύσκολων ανθρώπων. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι σε όλο τον κόσμο να έχετε καλή χρονιά. Να έχει μια απευθύνω πολύ καλή χρονιά. Και δημόσια πρόσκληση να βρεθούμε εδώ στο στούντιο να συζητήσουμε και για τα προβλήματα. Όπως βλέπεις, καλέ μου Γιώργο, εγώ είμαι χήμαρος. Η Ματίνα τα ξέρει. Όταν με κάλεσε, τη είπα. Είναι μεγάλη μας χαρά. Πραγματικά, από την επόμενη εβδομάδα που θα επανέλθουμε πάλι και η εκπομπή θα επανέλθει στη μία ώρα που θα είναι και όχι στα 25 λεπτά που είναι σήμερα, στα κανονικά δεδομένα. Σας απευθύνω δημόσια πρόσκληση να Γιώργο, βρίσκεστε μου, εδώ. Δεν μπορώ να σου υποσχεθώ για την επόμενη εβδομάδα. Εγώ την απευθύνω πολύ θα σύντομα. Με την ησυχία μας, μεγάλο τμήμα που μπορούμε να ανοίξουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ρώμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το κλείσαμε λίγο απότομα. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Ρώμα για την συζήτηση. Είναι αυτή. Όπως λέει χήμαρος, αλλά με όλα αυτά που έχει κάνει και πολλά έχει θέματα, να πει, είναι πολλά λογικό. Θέματα. Βέβαια, μου ξέφυγε εκεί, δεν μας είπε ουσιαστικά για το σινεμά, γιατί κάτι ακούγεται, κάτι γράφεται. Έχουμε να δούμε πολλά. Πάμε σε αυτοδιοικητικό δελτίο, να δούμε τις σύντομες ειδήσεις. Αλλάζουμε λοιπόν κλίμα και πάμε στα αυτοδιοικητικά νέα. 10 ειδικά διαμορφωμένοι οικίσκοι παραχωρούνται σε νοσοκομεία της Αττικής με πρωτοβουλία του Γιώργου Πατούλη για να καλυφθούν φυσικά οι αυξημένες ανάγκες που έχουν προκύψει λόγω της πανδημίας. Έχουν ξεκινήσει ήδη από χθες να τοποθετούνται. 5 εκατομμύρια ευρώ από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους των Δήμων με απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας και στις Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων της χώρας για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών. 18 Δήμοι καθορίζονται από το Πράσινο Ταμείο ως προσωρινοί δικαιούχοι στην υποβολή προτάσεων για τη χρηματοδότηση διεξαγωγής αρχιτεκτονικών διαγωνισμών. Θα πείτε περισσότερες ειδήσεις και στις επόμενες και στο πρόγραμμα του σταθμού. Σε ευχαριστούμε πολύ, καλή Ματίνα. Συνέχεια. Καλή χρονιά να σου ευχηθώ και στον αέρα. Σε ευχαριστούμε πολύ και καλή για αυτή τη σύνδεση με το Χάρη Ρώμα. Να σας ευχαριστήσω και εσάς που μας παρακολουθήσατε. Αμέσως μετά θα παρακολουθήσετε το δεύτερο απόσπασμα της συνέντευξης που κάναμε με τον κύριο Γιώργο Παπανικολάου, τον Δήμαρχο Γλυφάδας, το δεύτερο μέρος που συζητάμε πολλά θέματα. Να σας ευχηθώ καλή χρονιά, να έχετε όλοι πολύ καλή χρονιά, με υγεία που είναι το βασικότερο αγαθό. Και στο κλείσιμο της συνέντευξης θα ακούσετε και ευχές από αυτοδιοικητικούς. Καλή χρονιά σε όλους. Θα ήθελα να αναφερθούμε σε ένα άλλο μεγάλο κομμάτι που αφορά γενικότερα στην περιοχή αλλά και στο δικό σας το Δήμο. Αναφέρομαι φυσικά στην επένδυση του Ελληνικού. Έχουμε συζητήσει πολλές φορές τηλεοπτικά για τη συγκεκριμένη επένδυση. Σε τι φάση βρισκόμαστε τώρα και το βασικότερο που ήθελα να ρωτήσω είναι πώς μπορεί αυτή η επένδυση να δώσει τα μέγιστα στις τοπικές κοινωνίες που βρίσκονται στη συγκεκριμένη περιοχή. Όπως νομίζω όλοι αντιλαμβανόμαστε πλέον τα πράγματα για την επένδυση κινούνται πιο έντονα από κάθε άλλη προηγούμενη περίοδο. Όπως
Επίσης, νομίζω καταλαβαίνουμε όλοι, η πανδημία έχει δημιουργήσει καθυστερήσεις, αυτές είναι αναπόφευκτες. Το βέβαιο είναι ότι όλοι αναμένουμε με μεγάλη αγωνία την έναρξη των εργασιών, των κατασκευών εννοώ, γιατί οι εργασίες έχουν ξεκινήσει. Γιατί κάτι εδαφίσεις έγιναν. Και ευελπιστούμε, όπως σωστά είπατε κι εσείς, ότι η επένδυση αυτή δεν θα δημιουργήσει μόνο μια πολύ ωραία καινούργια κατάσταση σε ένα σημείο που σήμερα είναι εγκαταλελειμμένο, αλλά θα δώσει υπεραξίες, θα δημιουργήσει καινούργιες προοπτικές συνολικά στην Νότια Αττική, σε αυτό που αποκαλούμε Αττική Ριβιέρα. Αυτό περιμένουμε όλοι με πολύ μεγάλη αγωνία. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Περιμένουμε μαζί, αυτό που λέγαμε και πριν εκτός της κάμερας, περιμένουμε μαζί με όλη αυτή την υπέροχη εγκατάσταση που θα δημιουργηθεί εκεί, που θα είναι ελεύθερα προσβάσιμη από όλους, που θα έχει όλα όσα έχουμε δει κατά καιρούς μελέτες, να δημιουργηθούν και δομές που θα δημιουργήσουν ακόμη μεγαλύτερες δυνατότητες συνολικά. Εμείς στην πόλη μας ήδη σχεδιάζουμε και θα χαρούμε πολύ σύντομα να σας το παρουσιάσουμε σε έναν χώρο που έχουμε, που υπήρχε παλιά ένα δημοτικό σχολείο της πόλης μας, να δημιουργήσουμε ένα καινούριο πρότυπο ειδικό σχολείο. Ένα σχολείο δηλαδή για παιδιά με ειδικές μαθησιακές ανάγκες, ένα σχολείο που ήδη έχουμε εγκρίνει από το Υπουργείο Παιδείας. Μελετάμε τώρα και ευελπιστούμε ότι μέσα στο 2021 θα ξεκινήσουμε πολύ ενεργά την κατασκευή του, αν όλα πάνε καλά, με χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Αττικής. Τέτοιες δομές θα θέλαμε να δούμε και στην επένδυση, γιατί εκεί μπορούν να χωροθετηθούν σήμερα, να μπορούν δηλαδή να καλυφθούν ανάγκες όπως καλύπτει ένα ειδικό σχολείο από οικογένειες, όχι μόνο από την Νότια Αττική, συνολικά, γιατί ξέρετε ότι τα παιδιά με ειδικές μαθησιακές ανάγκες είναι παντού και οι γονείς ψάχνουν πάρα πολύ να βρουν καλές δομές όπου και να είναι αυτές για να πάνε. Τέτοιες αντίστοιχες δομές, ένα ερευνητικό κέντρο, ένα πανεπιστήμιο, ένα νοσοκομείο, θα θέλαμε να δούμε και στην επένδυση του ελληνικού μέσα, στους χώρους εκείνους που αποδίδονται στην πολιτεία για την κοινωνική ανταποδοτικότητα, όπως λέμε. Είναι σημαντικές παρεμβάσεις και αυτές. Το 2021, πώς θέλετε να είναι ο Δήμος σας στο τέλος, τώρα ξεκίνησε ουσιαστικά, ξεκινάει αυτή η χρονιά, πώς θέλετε να είναι στο τέλος αυτής της χρονιάς και ενδεχομένως πώς οραματίζεστε και το Δήμος σας στο τέλος αυτής της δημοτικής περίοδου. Καταρχάς θα θέλαμε το 2021, όταν θα τελειώνει και με το καλό να είμαστε πάλι εδώ, να είμαστε όλοι γεροί, να είμαστε όρθιοι εμείς, οι άνθρωποι του Δήμου, οι εργαζόμενοι του Δήμου, η Δημοτική Αρχή, όλοι οι πολίτες της πόλης μας. Να είμαστε καλά, όλοι να ανταμώσουμε και να μην έχουμε άλλα προβλήματα λόγω της πανδημίας. Αυτό καταρχάς θα θέλαμε. Αυτό που επίσης είναι η δική μας βασική αναφορά καθημερινά είναι ότι στην πόλη μας μας αρέσει πολύ αυτό που είπαμε και το προηγούμενο διάστημα στις εκλογές. Συνεχίζουμε να το λέμε. Η ζωή μας αλλάζει με έργα. Κάθε μέρα λοιπόν θέλουμε να την κάνουμε καλύτερη. Κάθε μέρα να την κάνουμε καλύτερη με τη λειτουργία μας, με την καινούργια προσπάθεια που κάνουμε και με τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες για να προσαρμοστούμε και στις ανάγκες πανδημίας. Ευτυχώς μας βρήκε έτοιμους αυτή η πανδημία και έτσι μπορέσαμε ηλεκτρονικά να εξυπηρετήσουμε χιλιάδες συμπολίτες μας χωρίς να έρθουν εδώ. Να μπορέσουμε με καινούργια έργα όπως αναφέραμε, με καινούργιες προσπάθειες να κάνουμε την πόλη μας καθημερινά πιο φιλική, πιο ζεστή, πιο λειτουργική για όλους. Αυτό είναι το όραμά μας και για όλη αυτή τη θητεία. Να μην σταματήσουμε ούτε για μία μέρα να εργαζόμαστε για το κοινό καλό, για την πρόοδο αυτής της πόλης. Και θα ήθελα, Δήμαρχε, να κλείσουμε τη συζήτησή μας με το κομμάτι ένα. Θεωρώ ότι είναι το αμέσως επόμενο μετά τη διαχείριση της πανδημίας. Διαχείριση των απορριμμάτων. Ένα μεγάλο θέμα για την Αττική. Σίγουρα τώρα βρίσκεται σε δεύτερη μοίρα λόγω του κορονοϊού. Ποιες είναι οι δικές σας θέσεις στο συγκεκριμένο ζήτημα, αν θεωρείτε ότι έχουν γίνει βήματα και σε τι σημείο βρισκόμαστε? Δεν έχουν γίνει τα βήματα που θα θέλαμε. Είναι δεδομένο ότι παντού η προσπάθεια είναι σε εξέλιξη. Ο πολίτης, ξέρετε, περιμένει όταν θα αφήσει τα απορρίμματα έξω από την οικία του να μαζευτούν αμέσως, να είναι όλα καθαρά και εκεί καταρχάς αισθάνεται αν η καθαριότητα δουλεύει καλά. Που πράγματι καθημερινά η προσπάθειά μας είναι τεράστια. Με καινούριο εξοπλισμό, με διπλές και τριπλές βάρδιες, ειδικά αυτή την περίοδο της πανδημίας, ό,τι πρέπει να γίνει. Αυτό που πολλές φορές δεν μας απασχολεί, εννοώ σαν πολίτες, είναι να σκεφτούμε πού πάνε όλα αυτά τα απορρίμματα και αν τελικά η συγκέντρωση όλων αυτών των απορριμμάτων κάπου είναι προς την κατεύθυνση της περιβαλλοντολογικής ισορροπημένης διαχείρισης και ότι μελλοντικά όλο αυτό δεν κάνει κακό στην ευρύτερη περιοχή, στα παιδιά μας, στην ατμόσφαιρα, στην πόλη μας. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε στη φυλή για πολλά χρόνια ακόμα. Είναι δεδομένο. Η φυλή γεμίζει όταν πηγαίνουμε όλοι οι Δήμοι συνεχώς απορρίμματα εκεί. Η απάντηση σε αυτό είναι η ανακύκλωση. Ήδη εμείς έχουμε φτάσει στο 25% των συνολικών απορριμμάτων την ανακύκλωση, που σημαίνει όχι μόνο ότι κάνουμε περιβαλλοντολογικά καλύτερη δουλειά, σημαίνει ότι όλα αυτά τα απορρίμματα, το 25%, δεν πάνε στη φυλή.
Και βεβαίως το επόμενο διάστημα χρειαζόμαστε υποδομές για την διαχείριση και διαλογή στην πηγή των απορριμμάτων. Δηλαδή, όταν τα παίρνουμε εμείς έξω από το σπίτι, έξω από το κάθε σπίτι τα απορρίμματα, να μπορούμε να τα χωρίζουμε, να τα μοιράζουμε στα διαφορετικά ρεύματα της ανακύκλωσης και έτσι το 25% να το κάνουμε και 50% και 60%, αν μπορέσουμε. Αυτός είναι ο στόχος μας. Σε αυτό ασφαλώς συνεργαζόμαστε καθημερινά με τις αρμόδιες αρχές του Υπουργείου Περιβάλλοντος και την Ειδική Γραμματεία που έχει δημιουργηθεί με τον κύριο Γραφάκο, με την Περιφέρεια ασφαλώς, που είναι και εκείνη η αρμόδια αρχή. Είναι πάρα πολλές οι προκλήσεις για το θέμα αυτό και ευελπιστούμε ότι σύντομα οι απαντήσεις θα είναι ακόμη πιο ουσιαστικές και ακόμη πιο ποιοτικές σε σχέση με την διαχείριση που κάνουμε σήμερα. Το βέβαιο είναι ότι όλοι προσπαθούμε προς την ίδια κατεύθυνση. Δήμαρχε, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή τη συζήτηση. Ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά, να είστε γεροί και δυνατοί όλοι και να συνεχίσετε το σπουδαίο έργο σας. Γιατί πραγματικά εκπομπές για την αυτοδιοίκηση τις έχουμε όλοι ανάγκη. Ξέρετε, το βήμα δεν το βρίσκουμε πάντα εύκολο και εσείς μας το έχετε προσφέρει απλόχερα και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ, Δήμαρχε. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλές και εσείς να είστε γερός και η οικογένειά σας. Καλές γιορτές. Καλές και χαρούμενες γιορτές. Με υγεία. Φίλες και φίλοι, μέσα από την φιλόξενη συχνότητα του Attica TV, του καναλιού της αυτοδιοικητικής οικογένειας, θέλω να σας ευχηθώ καλά Χριστούγεννα και μια νέα χρονιά γεμάτη υγεία, αγάπη και ευτυχία. Ας αφήσουμε πίσω μας όλα όσα μας δοκίμασαν το τελευταίο χρόνο και να ευχηθούμε το 2021 να μας ξαναφέρει την κανονικότητα και να μας ξαναχαρίσει όλες τις μεγάλες και μικρές χαρές που έχουμε στερηθεί. Αυτές τις ημέρες προστατεύουμε τους εαυτούς μας και τους γύρω μας. Είναι το καλύτερο δώρο που μπορούμε να κάνουμε σε όσους αγαπάμε. Και σύντομα, με τη σκληρή μας προσπάθεια και τη βοήθεια της επιστήμης, θα βγούμε επιτέλους και στο ξέφωτο. Για να μπορέσουμε επιτέλους να χαρούμε από εδώ και πέρα από όλες τις γιορτές μαζί, υγιείς και ευτυχισμένοι. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Για το 2021 εύχομαι οπωσδήποτε υγεία, ασφάλεια, αγάπη, δημιουργικότητα, αλλά και κάτι ακόμη. Να είναι αυτή η νέα χρονιά γεμάτη από μια νέα, σύγχρονη, ισχυρή αυτοδιοίκηση. Από την Αθήνα και το Δήμο Αθηναίων, ευχές από όλους εμάς για τα χρόνια πολλά. Με δύναμη, με αγάπη, μα πάνω απ' όλα, με υγεία. Να είστε όλοι καλά, να είστε όλοι ασφαλείς. Θα ήθελα από τα βάθη της καρδιάς μου να ευχηθώ σε όλους τους Πειραιώτες, αλλά και σε όλους τους Έλληνες, καλές γιορτές, καλά Χριστούγεννα και μια καλή χρονιά με υγεία. Διανύουμε ακόμα μια χρονιά που φτάνει στο τέλος της. Μια δύσκολη χρονιά. Μια δύσκολη χρονιά με σημαντικές απώλειες για όλους μας. Θέλω να πιστεύω ότι αν όλοι εργαστούμε ομαδικά τη νέα χρονιά και παραπερίσουμε στήρες αντιπαραθέσεις και αν αξιοποιήσουμε έννοιες οι οποίες ενδυναμώθηκαν κατά την άποψή μου αυτή τη χρονιά, όπως είναι οι έννοιες της ατομικής πειθαρχίας, της αλληλεγγύης, της αγάπης και του σεβασμού, θα μπορέσουμε να έχουμε μια χρονιά που θα μας κάνει να ξεχάσουμε το δύσκολο 2020. Καλή χρονιά και υγεία σε όλους. Σας εύχομαι χρόνια πολλά. Καλή χρονιά από το Δήμο Αστροπύργου. Πάντοτε να έχουμε υγεία.